Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Χαίρομαι. Εσείς πώς κρίνετε αυτό το φαινόμενο, γιατί πλέον είναι φαινόμενο, το να έχουμε Κοιτάξτε, εθνικές δεν έχω επετείους. συνολική εικόνα. Η βούλησή μας και η επιδίωξή μας είναι η απόλυτη εξωστρέφεια. Δηλαδή με έναν τρόπο με ξαφνιάζει αυτό. Θα το κοιτάξω και εγώ, θα το ερευνήσω. Εμείς πάντως τα είδα και διάφορα στην τηλεόραση και με διάφορους που επικοινώνησα και τηλεφωνικά. Υπήρξε μια εξωστρέφεια, μια συζήτηση με τον κόσμο αυτό το τριήμερο, με τα θετικά και τα αρνητικά. Ξέρετε, πάντα δεν είναι μονοσήμαντα αυτά τα πράγματα. Έχω την αίσθηση και την εικόνα ότι το κλίμα αναφορικά με την πολιτική κατάσταση για το ΣΥΡΙΖΑ βελτιώνεται πανελλαδικά, βελτιώνεται βεβαίως και στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό προκύπτει από την χθεσινή ημέρα, έτσι το εισπράτεται. Αυτό προκύπτει από τις συζητήσεις τις οποίες έχω κάνει εγώ. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι έτσι. Μιλώντας με βουλευτές, με στελέχη, με κοινωνικό μου περίγυρο, ακόμα και με πολιτικούς αντιπάλους. Θα σας έλεγα, βλέπουν ότι ένα σημαντικό τμήμα του κοινωνικού ΣΥΡΙΖΑ που ήταν πιο αναποφάσιστο την προηγούμενη περίοδο, φαίνεται να διαλέγει σιγά σιγά μεριά, πηγαίνοντας προς την σημαντική και κρίσιμη μάχη των ευρωπαϊκών εκλογών. Το γεγονός ωστόσο ότι είχαμε ματαιώσεις της παρουσίας τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στις παρελάσεις, δεν σας απασχολεί? Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω αυτό, να σας πω, ξέρω εγώ, Ζαχαριάδης. Εγώ, για παράδειγμα, χθες πήγα στη Νέα Ιωνία, στην Αττική εδώ πέρα, στην Αθήνα που ζω. Δεν ξέρω, δεν έχω μια τέτοια εικόνα ότι ο Ζαχαριάδης ήταν να πάει εκεί, δεν πήγε. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είναι η δεύτερη μεγάλη πόλη για το θέμα, ξέρετε, στη Βόρεια Ελλάδα, έχει τέλος πάντων κάποιες ιδιαιτερότητες. Ούτε η κυρία Νοτοπούλου, ούτε ο κύριος Γιαννούλης ήταν στην επίσημη εξέδρα, στην εξέδρα των επιστήμων. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Είδα όμως και από τα social media ότι μια σειρά υπουργών βρέθηκαν διασπαρμένοι σε όλη τη χώρα, σε εκδηλώσεις. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Αγκαθονίσι και παρενοχλήθηκε και το ελικόπτερό του από τουρκικά μαχητικά. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια κινητοποίηση. Και χθες, και να σας πω και κάτι, δεν συμφωνώ με όλο αυτό το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται, αν μπορεί, δεν μπορεί ο Ζαχαριάδης ή οποιοδήποτε άλλος να πάει σε μια παρέλαση κτλ. Βεβαίως μπορεί, βεβαίως οφείλει, έχει υποχρέωση να βρίσκεται εκεί, να συνομιλήσει με τους πολίτες, να τους ακούσει, να ακούσει τα θετικά, να ακούσει τα αρνητικά. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Αυτό που γνωρίζαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι ο κύριος Τσίπρας θα ανέβει Θεσσαλονίκη για να κάνει μια κεντρική εκδήλωση, καθώς η περιοχή εδώ μοιάζει λίγο προβληματική για το ΣΥΡΙΖΑ, ισχύει, θα γίνει, την έχετε προγραμματίσει? Δεν γνωρίζω πότε είναι η ορισμένη ημερομηνία. Βεβαίως όμως ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Βόρεια Ελλάδα πολλές φορές την επόμενη περίοδο. Είτε το κλίμα είναι καλύτερο είτε δεν είναι τόσο καλό, δεν έχει καμία σημασία. Είναι υποχρέωση και ευθύνη του Πρωθυπουργού να περιοδεύει στην χώρα διαρκώς. Ο Τσίπρας το έκανε καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας και νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, χωρίς να είναι εύκολο να βάλεις μια ζυγαριά, είναι από τους πρωθυπουργούς που έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη περισσότερο από κάθε άλλο, έτσι δεν είναι? Όσο ήταν η κυρία Νοτοπούλου στο γραφείο του Υπουργού, ναι, του Πρωθυπουργού. Εντάξει, μα η κυρία Νοτοπούλου 2 μήνες είναι που. Τότε έρχονταν συχνά, τώρα έχει καιρό να έρθει ο Πρωθυπουργός. Από την φορά που είχατε την εκδήλωση στο Παλαιό. Δηλαδή, αφότου άλλαξε χέρια το γραφείο του Πρωθυπουργού, δεν νομίζω ότι έχει έρθει ο Πρωθυπουργός. Ήρθε στο Παλαιό Σπορ τότε που κάνατε την κεντρική σας εκδήλωση. Ναι. Τότε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω σε σχέση με τους προκατόχους του, αν το δούμε στο ευρώ. Δεν είχαν γραφείο ο Πρωθυπουργό εκείνη. Δεν ξέρω να το κρατήσουν δηλαδή, αν θα τους εκλέξει ο κόσμος και ο κύριος Μητσοτάκης, που άκουσα μία δήλωσή του, είπε ότι είναι θετικό. Να, αναγνώρισε κάτι και ο κύριος Μητσοτάκης και θα το κρατήσει. Α, δεν το τι να σας πω. Λέτε, το... Αλήθεια, δεν το ξέρω, δεν το άκουσα. Όχι. Νομίζω ότι είχε πει ότι όταν είχε ανέβει στη Θεσσαλονίκη ότι σκέφτεται να την κρατήσει αυτή τη δομή. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θετική είναι, δεν είναι Ελλάδα μόνο η Αθήνα. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να δημιουργούνται δομές χωρίς περιεχόμενο, αλλά νομίζω το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη μπορεί να εξυπηρετήσει μια σειρά. Εσείς μιλάτε θύματα με τον επικεφαλής εδώ, έχετε επικοινωνία προσωπικά? Ποιον από όλους, στα δημοτικά, στα περιφερειακά? Όχι, εννοώ το γραφείο του Πρωθυπουργού. Όχι, για το γραφείο του Πρωθυπουργού λέω, αν υπάρχει επικοινωνία με τον διευθυντή της κοινωνικής ομάδος. Αν εσείς είστε σε ανοιχτή γραμμή, αυτό λέω.
Βεβαίως, βεβαίως. Επικοινωνούμε με όλα τα στελέχη. Από τη φύση της δουλειάς, εγώ επικοινωνώ κυρίως με τους βουλευτές. Ναι. Είναι κοινοβουλευτική η δουλειά μου, ναι. Δεν είναι. Το κλίμα, το κλίμα λέτε αλλά ότι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχω άψογες σχέσεις mm-hmm. με όλους. Τώρα, οι βουλευτές πώς εισέπραξαν την ιστορία, την επιλογή προσώπων στο Ευρωψηφοδέλτιο όπως της κυρίας Λοΐζου, θεωρούν ότι ήταν ένα λάθος ή όχι? Τι εισπράττετε εσείς? Μα με σαφήνεια είναι ένα λάθος και είναι θετικό το γεγονός ότι αυτό το λάθος διορθώθηκε σε χρόνο μηδέν. Δεν το συζητάμε. Άλλα είναι τα κόμματα τα οποία κάνουν λάθη και μετά δεν τα παραδέχονται, λένε δεν συνέβησαν, δεν ισχύει, καταλάβατε λάθος. Ναι. Με σαφήνεια ήταν λάθος, δεν το γνωρίζαμε το συγκεκριμένο. Το που έγινε γνωστό, έγινε δεκτή η βούληση. Λίστε μου μια πορεία. Αυτονόητα στο ψηφοδέλτιο. Λίστε μου μια πορεία, γιατί... Και άλλα κόμματα, κύριε Βενιέρη. Ναι. Υπάρχουν κατηγορίες και υποψίες και διερεύνηση για απάτη και τους έχουν στο ψηφοδέλτιο. Δεν θέλω να κατονομάσω. Oh, πείτε μου, επειδή θα είναι ο κύριος Αβγενάκης μετά, πείτε μου να πω ότι ο κύριος Ζαχαριάδης λέει για αυτό το όνομα υπάρχουν στοιχεία. Ποιον αναφέρετε? Όχι, ναι, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Αβγενάκη το συγκεκριμένο. Υπάρχει έρευνα από την ΟΛΑΦ που είναι η ομάδα που διερευνά την απάτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ναι ή όχι? Μιλάτε για... Ναι, εγώ δεν βγάζω πόρισμα, δεν θα το παίξω εγώ, όλα αφού ούτε θα πω εγώ. Όχι, πείτε ποιος είναι, να πω συγκεκριμένα, γιατί με το μυαλό μου πηγαίνει σε δύο περιπτώσεις. Δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Όποιος θέλει ας γκουγκλάρει να το βρει. Με τον Google θα παίξουμε τώρα, είστε... Δεν μπορώ να πω εγώ τώρα, το καταλαβαίνετε. Γιατί δεν παίρνετε το βάρος της ευθύνης αφού το λέτε? Μα δεν είναι το βάρος της ευθύνης, είναι ότι... Γιατί δεν έχει τελειώσει η υπόθεση. Και δεν θέλω εγώ να πω ότι ο Χ ή ο Ψ υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας ερευνάται γι' αυτό. Σας λέω όμως ότι κατά τη γνώμη μου η Νέα Δημοκρατία δεν θα πρέπει να συμπεριλάβει. Μιλάτε για την περίπτωση εκείνη όπου τα χρήματα δινόντουσαν σε άλλο πρόσωπο από εκείνον στο οποίο θα πήγαιναν? Αυτό ερευνάται. Αυτό ερευνάται. Κάτι που έκανε και ο κύριος Κούλογλου. Το ίδιο πράγμα λέτε. Κύριος Κούλογλου δεν γνωρίζω να έκανε κάτι τέτοιο. Προχθές δεν βγήκαν τα στοιχεία συνεργατών του στην Ελλάδα που εργάζονται στην εταιρεία, τώρα μισθοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν το γνωρίζω και δεν γνωρίζω. Έχετε πλάκα η πολιτική. Γνωρίζετε τον αντιπάλων, τα δικά σας τα γνωρίζετε. Μου αρέσει αυτό. Όχι, μα κοιτάξτε, είναι έχουμε πάρα και εμείς δουλειά έτσι. Δηλαδή. Διερευνάται ο κύριος Κούλογλου από την ΟΛΑΦ. Καταγγέλθηκε, όχι. Ναι, υπάρχει έρευνα γιατί δύο πρόσωπα. Από την ΟΛΑΦ. Όχι από την ΟΛΑΦ, δεν χρειάζεται να είναι η ΟΛΑΦ. Την επιτροπή της Ευρωπαϊκής. Δεν ξέρω αν είναι από την εταιρεία αυτή. Δεν ξέρω αν από αυτήν την εταιρεία ερευνάται. Αλλά υπάρχουν δύο πρόσωπα συνεργάτες οι οποίοι απασχολούνται στις εταιρείες του. Τα ονόματα είναι στο διαδίκτυο. Είσαστε και άνθρωπος του Twitter και του Ιντερνετ. Υπάρχουν δύο πρόσωπα τα οποία απασχολεί στην εταιρεία του εδώ και είναι στο αμοιβολόγιο. Αν διατάσσει ο καθένας το προσωπικό του, αν το διατάσσει, αναφέρεται στα μίντια, στο. Στην εταιρεία που έχει ο κύριος Κούλογλου την επικοινωνιακή, δηλαδή στο TVXS και τα λοιπά, είναι θεματικό του το πώς διατάσσει. Όχι, όχι, άλλο είναι το ζήτημα τώρα, ακούστε λίγο. Εγώ το ερώτημα είναι αν διερευνάτε για απάτη. Αν διερευνάτε για απάτη, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε και σε μένα. Με την δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει μου, η έρευνα. Με την Επιτροπή να κινήσουμε και εμείς τη διαδικασία. Αν Ζαχαριάδη, δεν είναι αυτό όμως. Κύριε Ζαχαριάδη, ακούστε λίγο. Εγώ δεν είπα ότι γίνεται έρευνα. Σας είπα ότι προχθές είδαμε τα ονόματα δύο συνεργατών του κυρίου Κούλογλου να καταγγέλλεται ονομαστικά, κανονικά. Ότι τους έχει και απασχολούνται στις επιχειρήσεις του, μάλλον στο TVXS, πώς λέγεται, στο TVXS, στο μέσο το οποίο διαχειρίζεται νομίμως, δεν είναι παράνομο αυτό, επιτρέπεται στους ευρωβουλευτές, αλλά είναι στο αμοιβολόγιο, στο μισθολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να είναι το γραφείο τύπου του αυτό. Εντάξει. Okay, τώρα. Άλλο λέω, ερευνάται ο Κούλογλου από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης. Όχι, όχι, δεν σας είπα. Δεν είναι υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, όχι, εγώ ξέρω και σε ποιον. Εσείς δεν το είπα το όνομα. Αναφέρεστε τον κύριο Κεφαλογιάννη. Ακούστε λίγο. Όχι, όχι, ακούστε λίγο. Εγώ κάνω και υπέρβαση. Εσείς αναφέρεστε. Διότι υπάρχει υποψήφιο στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας που ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης. Ναι, μα αυτό είναι γνωστό δύο χρόνια. Δεν διαφωνώ. Μα δεν διαφωνούμε. Κύριε Κούλογλου. Δεν διαφωνούμε. Γιατί ο Κούλογλου τώρα. Τι μου λέτε? Όχι κύριε, δεν διαφωνούμε σε αυτό που λέτε. Εγώ δώσα και το όνομα. Εσείς δεν το δίνετε, κακώς δεν το δίνετε. Πείτε τον κύριο Κεφαλογιάννης. Γιατί γι' αυτό είναι γνωστό ότι υπάρχει μια υπόθεση η οποία καταγγέλθηκε ότι. Εγώ δεν θέλω να. Εσείς δεν θέλετε, μα ή θα κάνουμε κουβέντα ή δεν θα κάνουμε. Απέναντι στον κύριο Κεφαλογιάννη. Ο κύριος Κεφαλογιάννης ερευνάται για κάτι και η ΟΛΑΦ θα απαντήσει
τι γίνεται ή τι δεν σωστό γίνεται. Εγώ δεν έχω το πρόβλημα με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω, γι' αυτό δεν έλεγα και το όνομα, το είπατε εσείς. Βλέπετε, εγώ δεν έχω λόγους να. Έχω θέμα με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Που θέλουν τα δικά τους δικά τους και τα δικά μας δικά τους. Όταν... Δηλαδή, με εμάς μας κατακεραυνώνουν για τη Μυρσίνη Λοΐζου, για αυτό το οποίο έγινε και το οποίο εμείς το διορθώσαμε σε χρόνο μηδέν. Εμείς οι ίδιοι, έναν άνθρωπο ο οποίος ερευνάται, εγώ δεν λέω ότι είναι ένοχος. Ερευνάται όμως. Ναι, αλλά οι άλλοι είναι ένοχοι. Το περνάνε έτσι. Ακούστε με το λίγο, περνάνε... το λέτε μόνος σας, δεν έχει βγει απόφαση. Το λέω όμως, ναι, αλλά δεν είναι και υποψήφια. Ποια? Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Ποια δεν είναι υποψήφια. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Θα μπορούσαν και στη Νέα Δημοκρατία να πούνε ότι μέχρι αυτό το πράγμα να διασαφινιστεί, επειδή είναι σοβαρή σκιά, το αφήνουμε παρακάτω και βλέπουμε έτσι κι αλλιώς. Αυτά τα πρόσωπα έχουν μεγάλη εμβέλεια. Αν βάλουν και το Εθνικό Κοινοβούλιο, θα βγουν και τα λοιπά. Τέλος πάντων, το λέω για να μην κουνάνε μερικοί το δάχτυλο. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Γιατί αυτοί οι οποίοι λίστεψαν και χρεοκόπησαν τη χώρα, σαν συλλογικά υποκείμενα, δεν λέω σαν άτομα, δεν μπορώ εγώ να παριστώ τους δικαστές, έρχονται τώρα και κουνάνε. Πείτε μου λίγο, τύπος ο οποίος ή τύπισσα επί 5,5 χρόνια κλέβει από το ελληνικό δημόσιο, δεν είναι σε αυτούς που λίστεψαν τη χώρα. Μα. Κοιτάξτε, είναι σαφές. Μην περιμένετε από μένα να παραδεχτώ αυτή την πρακτική. Είμαι απολύτως απέναντι. Είμαι απολύτως. Είναι ρητή η καταδίκη, αλλά δεν θα κάνουμε όλα ίσιο. Όχι, δεν είναι όλα ίσιο, κύριε Ζαχαριάδη. Αλλά όλοι συμμετείχαν. Δεν είναι η δική μας παράταξη αυτοί οι οποίοι δεν ζητάγανε τα λεφτά από τις φαρμακευτικές εταιρείες την επιστροφή που έπρεπε να δοθεί στα δημόσια ταμεία που αποτιμάται με βάση αποκαλύψεις της κυρίας Αξιόλου και του κύριου Πολάκη. Επειδή διαβάζω, την περίοδο που η χώρα χρεοκοπούσε. Συμφωνούμε, άκουστε με λίγο. Επειδή διαβάζω πολύ κοινωνία. Είδατε σε πόσα πολλά συμφωνούμε. Όχι, λέω, επειδή διαβάζω πολύ κοινωνιολογία και ψυχολογία, πρέπει να σας πω ότι η παρανομία ή την έχεις ή την έχεις. Με την ευκολία που η κυρία για 5,5 χρόνια έπαιρνε τα λεφτά της νεκρής μάνας της, αν ήταν υπουργός, θα έπαιρνε κάτι περισσότερο από κάπου αλλού. Είναι, πώς το λένε, παθογένεια αυτό πράγμα της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό, επειδή αυτό είναι απολύτως ασύμβατο με τη δική μας λογική και με τη δική μας σταδιοδρομία, με το που διαπιστώθηκε την ίδια στιγμή, σε χρόνο μηδέν, εμείς δεν αρχίσαμε να μιλάμε για σκευωρίες, όπως μιλάγανε οι άλλοι για άλλες περιπτώσεις, σε χρόνο μηδέν αυτό το θέμα διορθώθηκε. Αποσύρθηκε. Είπαμε, παιδιά, λάθος, το διορθώνουμε με αυτόν τον τρόπο. Πείτε μου λίγο τώρα τα διαδικαστικά. Όταν έρχονται τα βιογραφικά τα υποψήφια, δεν ψάχνει το ποινικό μητρό. Η κυρία έχει καταδικαστεί. Δεν το ξέρετε, δεν είπατε, φέρτε μου ένα ποινικό μητρό να δούμε τι και πώς. Κύριε Βενιέρη, δεν το γνωρίζω, δεν θέλω να μπω παραπάνω. Γιατί από ό,τι γνωρίζω, το ποινικό μητρό είναι προαπαιτούμενο για να είναι κάποιος υποψήφιος. Κύριε Βενιέρη, ναι. Δεν θέλω να μπω παραπάνω στη συζήτηση για αυτό το ζήτημα. Σας λέω, ήταν λάθος. Με τρόπο κατηγορηματικό το διορθώσαμε. Mm-hmm. Μακάρι όλο το πολιτικό σύστημα στη χώρα να διόρθωνε τα λάθη σε χρόνο ενεστώτα για να μην επέμε. Εδώ ο άλλος είχε καταδικαστεί από δικαστήριο για παιδεραστία. Και οι συνοδοιπόροι του τις πρώτες ώρες μιλάγανε για σκευωρία. Τι μου λέτε τώρα? Είναι υποψήφιος? Όχι. Πείτε μου. Όχι βέβαια. και ιδίως στα θέματα αυτά. Πάρτε μια απόσταση. Δεν είναι κακό. Πάρτε μια απόσταση. Είναι τα προφανή αυτά. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Αλλά είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ τώρα μιλώντας, εγώ σας είπα θα βάλω το θέμα. Ακούστε λίγο. Αν θέλετε μετά, μπορείτε να ακούσετε ότι θα θέσω εγώ στον Αβγενάκη το θέμα που μου λέτε. Μα είμαι σίγουρος. Έτσι, μπράβο. Έχω εσάς και μου λέτε τώρα. Και ο Αβγενάκης θα μου πει μετά σε λίγο, θα μου πει να δουν αυτή τη Μυρσίνη. Εσύ θα μου πείτε να δουν το Κεφαλογιάννη, θα βγάλουμε άκρη. Εγώ το λέω από τώρα. Κάναμε λάθος, το διορθώσαμε σε χρόνο μηδέν. Δεν το συζητώ. Πείτε μου λίγο τώρα στις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει στόχο αριθμητικά ή όχι? Αμεσαφήνεια. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι μια κρίσιμη πολιτική μάχη. Όχι αριθμητικά, λέω ποσοστιαία. Δηλαδή θεωρείται το 20%, το 25%, το 15%, το 28% ως στόχο. Ένα μαθηματικό όριο είναι το αποτέλεσμα το οποίο είχαμε πάρει στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Το οποίο ήτανε? Το οποίο ήταν στο 27%. 27%. Δεν θεωρείτε ότι είναι υψηλός ο στόχος της ευρωεκλογίας? Δεν λέω για εθνικές, εθνικές είναι άλλα. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι υψηλός ο στόχος, ούτε χαμηλός. Πρέπει να δούμε τη διάταξη των δυνάμεων συνολικά και την συγκρότηση του πολιτικού γεωγραφικού χάρτη. Αυτό το οποίο είναι σαφές και έχει κατακτηθεί είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι σύμμαχοί του είναι
η πλειοψηφική δύναμη στον προοδευτικό πολιτικό χάρτη της χώρας. Προσπαθούμε να θέσουμε και να απαντήσουμε ερωτήματα την επόμενη περίοδο, τα οποία έχουν να κάνουν με το μέλλον της χώρας και της Ευρώπης. Τις ευρωπαϊκές εκλογές θα πρέπει να τις δούμε κάτω από το πρίσμα της πορείας των πραγμάτων στην Ευρωβουλή. Και με αυτή την έννοια, αυτό που θέλω να πω και να επισημάνω είναι ότι από τη μία έχουμε το προοδευτικό πολιτικό σχέδιο και από την άλλη ένα ακραίο συντηρητικό, ακραίο νεοφιλελεύθερο σχέδιο, το οποίο εκφράζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί λοιπόν ο λαός θα πρέπει να διαλέξει τι θέλει και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Θέλει προοδευτικές στρατηγικές και προοδευτική συνέχεια, τι θέλει αυτό το οποίο χρεοκόπησε την Ελλάδα και έφερε την Ευρώπη σε σημαντική κρίση. Ακούγονται τα εξής ονόματα. Παναγιώτης Γιαννάκης, Πέτρος Κόκαλης. Θα είναι? Δεν το ξέρω. Περιμένουμε να συνεδριάσουμε. Θα συζητάτε στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα περάσουμε από εκεί. Στην κοινοβουλευτική ομάδα συζητάμε τα βουλευτικά. Μέσα στα όργανα του κόμματος συζητώνται διάφορα. Ξέρετε, λίγες ώρες πριν γίνει η πολιτική γραμματεία, είναι λίγο άκοψο να πω εγώ. Εντάξει. Θα είναι ο Βενιέρης, δεν θα είναι ο Βενιέρης. Μα γνωρίζετε όμως ότι έχει γίνει ήδη ντόρος, θόρυβος για εγώ, τα δύο ξέρετε, αυτά. Εγώ καταλαβαίνω. Να σας πω τι αισθάνομαι. Ότι υπάρχει μια ευρύτητα της εισπύρωση γύρω από πρόσωπα και ιδέες στο χώρο μας, που δείχνει όχι μόνο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φιλορροεί, δεν καταραίει, δεν πέφτει, αλλά ότι υπάρχει μία δυναμική ανάκαμψης, ανάτασης και ανασυγκρότησης για τις προσεχείς μάχες, και εκτιμώ ότι κανείς από όλους αυτούς ο οποίος έρχεται και συσπυρώνεται στα ψηφοδέλτιά μας δεν θα ερχότανε αν δεν αισθανότανε, δεν πίστευε ότι έχει δυναμική νίκης και προοπτική πρωτιάς. Με αυτή την έννοια, σε μια δύσκολη πολιτική μάχη, εμείς διεκδικούμε να συζητηθούν όλα τα ζητήματα και διεκδικούμε την πρωτιά στις ευρωεκλογές. Κύριε Βενιέρη, ανεξάρτητα από το μαθηματικό αποτέλεσμα, διεκδικούμε να είμαστε πρώτη δύναμη. Όχι, σαφές είναι και είναι και ξεκάθαρα από μέρους σας. Λέτε ότι ξεκινάτε, έχετε ένα ορόσημο το 27% της προηγούμενης αναμέτρησης και αυτό θεωρείτε ότι είναι και στόχος να επιτευχθεί. Μας το είπατε και είναι και πολύ ξεκάθαρη δήλωση. Η κυρία Κουντουρά θα είναι στα ψηφοδέλτια σας? Δεν το γνωρίζω. Πάλι να περιμένουμε τα συλλογικά όργανα. Το θεωρώ λογικό και θεωρώ ότι στο πλαίσιο των συνεργασιών που κάνουμε ώστε αυτός ο χώρος να μπορέσει να διευρύνει τα ερίσματά του προς το χώρο τον υγιή, τον κοινωνικό, τον συντηρητικό, από τον οποίο προέρχεται η κυρία Κουντουρά και με βάση την εξαίρετη συνεργασία που έχουμε την τελευταία τετραετία, είναι μια πολύ καλή λύση, είναι μια πολύ καλή πρόταση, είναι μια πολύ καλή επιλογή για την ευρύτερη συγκρότηση της συμμαχίας μας. Εγώ μπορώ να βάλω στοίχημα όταν την έχετε στο Ευρωψηφοδέλτιο. Και εγώ το θεωρώ αρκετά πιθανό από όσα βλέπω να διαδραματίζεται στο δημόσιο διάλογο, αλλά περιμένω και εγώ την απόφαση των συλλογικών οργάνων και νομίζω ότι και η κυρία Κουντουρά, όπως και άλλοι συνεργαζόμενοι, θα βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Μάλιστα. Κοιτάξτε, διαμορφώνεται τώρα ένας καινούριος ΣΥΡΙΖΑ, ένας ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος προσπαθεί να αντιστοιχίσει σε επίπεδο ψηφοδελτίου, σε επίπεδο κόμματος, σε επίπεδο δομής, τις ανησυχίες και τα αιτήματα μιας πλατιάς εκλογικής βάσης ενός μεγάλου πολιτικού ρεύματος, πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι και αυτή η διεύρυνση και άλλες που περιγράψατε σε προηγούμενες ερωτήσεις είναι καλοδεχούμενες και θα μπορέσουν να μας διασφαλίσουν ένα πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα. Να θεωρήσω δηλαδή για να κλείσουμε ότι υπάρχει μια βουβή πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, υπάρχει μια αναδιάταξη της κοινωνικής δυναμικής. Η χώρα βγήκε από τα μνημόνια και πλέον και τα ερωτήματα και οι απαντήσεις είναι πιο καθαρές. Ιστορικά, ο προοδευτικός πολιτικός κόσμος στη χώρα είναι πλειοψηφικός σε σχέση με τον συντηρητικό πολιτικό κόσμο στη χώρα. Πάντα όμως οι προοδευτικές δυνάμεις, όταν βρισκόντουσαν σε μειοψηφία, αντιμετωπίζανε το ζήτημα της διαίρεσης και της πολυδιάστασης. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο συντίθεται αυτή τη στιγμή κοινωνικά μπορεί να εκφραστεί και στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές ως πλειοψηφικά. Δεν λέω ότι τα πράγματα είναι απλά, είναι δύσκολα. Υπάρχει φανατισμός από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένταση, υπάρχει και μεγάλη δύναμη πυρός στα μίντια, αλλά εν πάση περιπτώσει
Όλοι όσοι έχουμε μνήμη μπορούμε να δούμε και να αξιολογήσουμε και να διαλέξουμε και να επιλέξουμε πώς ήταν τα πράγματα 4 χρόνια πριν και πώς είναι σήμερα. Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριάδη. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά.